και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη σήμερα, 26 Μαρτίου. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ, θα ξεκινήσουμε με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. 892 κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Παραμένουμε σε γενική επαγρύπνηση με αυστηρή τήρηση των μέτρων. Ο γιατρός στο σπίτι κάθε πολίτη. Δωρεάν υπηρεσία τηλεϊατρικής της Περιφέρειας και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Μέτρο μονά ζυγά στις λαϊκές. Τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Κίνδυνος για τα προϊόντα. Μεγαλώνει δυστυχώς καθημερινά ο μακάβριος κατάλογος που γράφεται από την πανδημία κορονοϊού και στη χώρα μας. Συνολικά 892 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα μετά τα 71 νέα, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, ανέφερε πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 26, αλλά ευτυχώς δεν παρατηρείται εκθετική αύξηση και δεν έχουμε πορεία Ιταλίας. Τόνισε ωστόσο ότι βρισκόμαστε στην αρχή της μάχης. 892 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 26, ενώ η μέση ηλικία των θυμάτων του κορονοϊού είναι 73 έτη, 21 άνδρες και 5 γυναίκες. Όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, από τους ασθενείς, 71 επιπλέον από χθες, 57 είναι πιο σοβαρά και 54 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς είναι άνδρες και έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν λάβει 42 ασθενείς. Αναφερόμενο στο θάνατο του 42χρονου Γερμανού καθηγητή, ο οποίος είχε επισκεφθεί για σεμινάρια το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε πως παρουσιάστηκε θρόμβωση στον ασθενή, μια επιπλοκή που, όπως είπε, έχει παρατηρηθεί και σε άλλους ασθενείς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επιπλοκή αυτή δεν φαίνεται να αφορά μεγάλο ποσοστό νοσούντων. Αναφορικά με σχετικές έρευνες, ο κ. Τσιόδρας τόνισε πως απουσία μέτρων προβλέπεται πως ο ιός θα εξαπλωθεί γρηγορότερα. Σε αυτή την εκτίμηση αναφέρει πως σε 14 ημέρες ο αριθμός των νέων περιπτώσεων της νόσου ανέβηκε από 3,3 ανά 100.000 πληθυσμού σε 36,1 ανά 100.000 πληθυσμού, 10 φορές παραπάνω, και πως έχει αυξηθεί η μετάδοση στην κοινότητα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκρίνοντας αυτή την πορεία με την πορεία της επιδημίας στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, από όπου ξεκίνησε ο ιός, οι επιστήμονες του κέντρου εκτιμούν συνεχιζόμενη μετάδοση και παρόμοια αύξηση δίκην Χουμπέι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εντός των επόμενων λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων. Στην ίδια εκτίμηση κινδύνου των Ευρωπαίων συναδέλφων, τονίζεται ισχυρά πως απουσία μέτρων ο ιός θα διασπαρεί με μεγάλη ταχύτητα. Η εμπειρία των πρώτων ημερών δείχνει την αναγκαιότητα των μέτρων, καθώς μερικές φορές η πραγματικότητα ξεπερνά σενάριο κάθε φαντασίας. Τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Διευκρίνησε ότι ο περιορισμός μετακίνησης δεν περιλαμβάνει τα σώματα ασφαλείας. Διευκρίνησε επίσης ότι τα SMS δεν χρεώνονται και τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, ενώ από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου τέθηκε σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ενισχύεται εθελοντική προσφορά με 8.700 εγγραφές στη σχετική πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια 1.116 ελέγχων, 92 δεν τήρησαν τα αναγκαία μέτρα περιορισμού και επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Θέλω να τονίσω κατηγορηματικά ότι η έλεγχη αυτή καραντίνας στο επόμενο τρίμηνο θα είναι σαρωτική σε όλη τη χώρα και καλούμε όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία απομόλωσης να είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Αγαπητοί μου συμπολίτες, συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι, να ακολουθούμε τις οδηγίες, να τηρούμε τους κανόνες ατομικής προστασίας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη. Συνεχίζουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να δίνουμε τη δική μας μάχη σε αυτόν τον τόσο μα τόσο απρόβλεπτο και αόρατο εχθρό. Πάνω από 22.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του COVID-19 παγκοσμίως, τρεις μήνες μετά την εμφάνισή του στην πόλη Βουχάν στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου John Hopkins, 22.184 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πλανήτη, ενώ τουλάχιστον 492.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε όλη τη γη. Καλησπέριζω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Έχει ανάψει μάχη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ συμφωνείτε στην διαχείριση των ιατρικών θεμάτων, της πολιτικής προστασίας και όσων εφάπτονται αυτών των κατηγοριών, των βασικών δηλαδή για την υγεία, έχει ξεκινήσει μια σκληρή μάχη για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας. Άκουσα σήμερα να κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ για εργαλειοποίηση αυτής της κατάστασης. Γιατί έτσι? Νομίζω ότι κάθε αντικειμενικός κριτής θα συμφωνήσει ότι μέχρι πρότινος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλη στάση μπροστά στις κάμερες και άλλη πίσω από τις κάμερες. Και δυστυχώς τώρα η στάση που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πίσω από τις κάμερες πλησιάζει όλο και περισσότερο τη στάση που έχουν μπροστά στις κάμερες. Με την έννοια ότι εργαλειοποιεί το κάθε τι για να διχάσει, εργαλειοποιεί μια κατάσταση πρωτόγνωρη παγκοσμίως για την οποία η Ελλάδα παίρνει συγχαρητήρια επίσης παγκοσμίως. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι στιγμής, χωρίς να πρέπει να πανηγυρίζουμε γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας, αλλά μέχρι στιγμής και με βάση τις προβλέψεις που βασίζονται στα μέχρι στιγμής στοιχεία, είμαστε στην καλύτερη μοίρα από ολόκληρη την Ευρώπη, μέσα στις 3-4 πρώτες θέσεις στην Ευρώπη. Όλοι αναγνωρίζουν ότι τα μέτρα ελήφθησαν εγκαίρως. Όλοι αναγνωρίζουν ότι με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία και τις δημοσιονομικές και το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα, αντιδράσαμε άμεσα και στο κομμάτι των οικονομικών ενισχύσεων και της υποστήριξης της οικονομίας που είναι απαραίτητη. Ναι. Αυτό βέβαια είναι μια δυναμική διαδικασία. Βλέπετε ότι μέσα σε μία εβδομάδα και κάτι έχουν ήδη δοθεί 2 πακέτα συν ένα και μέσα στην άλλη εβδομάδα περιμένουμε άλλο ένα πακέτο οικονομικής υποστήριξης. Ναι. Ταυτόχρονα βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να αγωνίζεται για το λεγόμενο ομόλογο, το οποίο θα είναι μία ακόμα μεγάλη πηγή χρηματοδότησης. Νομίζω είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την ώρα. Τηλεδιάσκεψη βέβαια, αλλά είναι σε εξέλιξη, αν δεν απατώμε, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, ξέρετε ότι υπήρχε μία προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό ακριβώς το αδιέξοδο αντιπολιτευτικής του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει κάτι για να ασκήσει σοβαρή αντιπολίτευση. Προφανώς δεν είναι και όλη η διαδικασία και το timing κατάλληλο για τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Ναι. Αλλά εκτός αυτού δεν βρίσκει και πάτημα για να έχει ακροατήριο αντιπολίτευση, η φτηνή αντιπολίτευση που κάνει. Να σας ζητήσω να απαντήσετε σε μία-δύο συγκεκριμένες κατηγορίες. Ναι, όμως βλέπω βέβαια σήμερα, ας πούμε, εφημερίδες οι οποίες πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ να σας κατηγορούν ότι αντί να επιτάξετε μονάδες εντατικής θεραπείας ιδιωτικών θεραπευτηρίων, αυξάνεται τα ποσά με τα οποία χρηματοδοτείται την πλευρά της ιδιωτικής υγείας και μάλιστα ακούγονται και σχόλια ότι δεν προλάβατε να κάνετε όσα θέλετε όσον αφορά στην υγεία και ήρθε νωρίτερα ο κορονοϊός, ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα τα είχατε δώσει όλα στους ιδιώτες και τι θα έκανε ο Έλληνας σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, καταρχάς το να μιλάνε για τη δημόσια υγεία οι άνθρωποι οι οποίοι στα λόγια είχαν κάνει δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις και στα συγκεκριμένα στοιχεία, αν δείτε, των προκηρύξεων που έγιναν επί των ημερών τους για μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, είναι κάτι παραπάνω από 3.000 σε όλα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ένα χρόνο ήταν 1.500, τον άλλο χρόνο ήταν πάλι κοντά στις 1.400 κάτι, τον άλλο χρόνο 90, τον άλλο χρόνο 400. Αυτά είναι τα νούμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, αν δείτε τι έλεγε κάθε χρόνο, τον ένα χρόνο μίλαγε για 10.000 προσλήψεις, τον άλλο για 15, τον άλλο για 5, μέχρι πριν τις εκλογές φυσικά που έκανε τον πληστηριασμό και αύξανε τα νούμερα, γιατί προφανώς ήταν ανέξοδο. Λοιπόν, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το να μας κουνάει το δάχτυλο για τη δίθεν δημόσια υγεία και τον εργολοποιεί πάλι αυτή την κατάσταση για να διχάσει σε αυτούς που θεωρούν ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Απόδειξε ότι η συζήτηση που κάνουμε είναι για το πόσο ο ιδιωτικός τομέας, πόσες κλίνες έχει προσφέρει σε ένα υπάρχον σύστημα. Ναι. Νομίζω ότι είναι χυδαίο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ουσία της κριτικής για τα δίθεν δωράκια σε κλινικές και τα δίθεν δωράκια σε εργαστήρια, και στα δύο αυτά απάντησε ο κύριος Πέτσας, αποδεικνύοντας το μεσημέρι ότι πρόκειται περί fake news, ναι, η αγαπημένη τέχνη του ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Στο μεν ένα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγχαίει τα λεφτά τα οποία έδιναν στον ΕΟΠΗ
Τα λεφτά δηλαδή με τα οποία πλήρωνε ο ΕΟΠΗ μέχρι τώρα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια για ΜΕΘ, με τα λεφτά τα οποία θα δοθούν αν και όταν γίνει η επίταξη. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι δύο ασύγκριτα μεγέθη, πλην όλων των άλλων λόγων για τα οποία είναι ασύγκριτα μεγέθη. Είναι και το γεγονός ότι στη μεν μία περίπτωση τα λεφτά είναι ίσα που δίνονται στο δημόσιο, που είναι ήδη προπληρωμένο το προσωπικό με τον ιδιωτικό τομέα που έχει να πληρώσει προσωπικό. Ναι. Ενώ στην άλλη περίπτωση, σε αυτή την περίπτωση δηλαδή της επίταξης, προφανώς καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πληρωθεί και το προσωπικό που δεν πληρώνεται αντίστοιχα στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο έχει ήδη πληρωμένο το budget αυτό. Άρα το βασικό είναι ότι συγκρίνει, δηλαδή μίλαμε πορτοκάλια για να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος να μην μπερδεύεται. Συγκρίνει δηλαδή λεφτά τα οποία δίνονται μόνο για την υποδομή και τον εξοπλισμό με λεφτά τα οποία θα δοθούν και για το προσωπικό. Στην κατηγορία ότι καταστρατηγείται κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος, πώς απαντάτε? Οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες, αφορούν στην εκπεριτροπή σε εργασία, αυτό το αναδεκαπενθήμερο το οποίο έχει περάσει με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το δε άλλο θέμα είναι η εγγύηση των θέσεων αφού περάσει όλη αυτή η μπόρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι προφανώς ξέρετε πολύ καλά ότι για να πάρει κανείς επιχειρηματίας τα ευεργετήματα τα οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί και όλα όσα θα έλθουν στο επόμενο διάστημα, προϋπόθεση είναι να μην απολύσει εργαζομένους. Άρα η στόχευση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης ποια είναι η βασική στόχευση? Αφενός να μην έχουμε λουκέτα και αφετέρου να μην έχουμε απολύσεις. Βάλτε τα με όποια σειρά θέλετε. Είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο για μας και προφανώς είναι και αλληλένδετα. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι δύο στοχεύσεις είναι που καθοδηγούν τα μέχρι τώρα μέτρα. Σε αυτές εμένουμε. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, αλλά θέλουμε με ό,τι εργαλεία μπορέσουμε, έχουμε στη διάθεσή μας και όσα καινούργια μπορέσουμε να έρθουν στη διάθεσή μας, να υλοποιήσουμε και να υιοθετήσουμε ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να μείνουμε πιστοί σε αυτές τις δύο στοχεύσεις. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, για να απαντήσω και στην ουσία για την εκπεριτροπή σε απασχόληση, αυτό που προβλέπεται είναι για όσο καιρό διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, άρα πλήττονται συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Δεν είναι οριζόντιο το μέτρο όπως ακουγόταν στην αρχή για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις που πλήττονται και για αυτό το διάστημα για το οποίο πλήττονται, δηλαδή ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, αυτό θα φανεί. Γι' αυτό λέει μέχρι έξι μήνες, δεν σημαίνει ότι είναι για έξι μήνες. Με το που τελειώσουν τα περιοριστικά μέτρα, τελειώνει η περίοδος που μπορεί η επιχείρηση να έχει εκπεριτροπή στους εργαζομένους. Ναι. Λοιπόν, για αυτό το διάστημα. Δεν θα σταματήσει μόνο, βέβαια, μια επιχείρηση η οποία έχει πληγεί από αυτό το τσουνάμι που χτύπησε την παγκόσμια οικονομία να είναι αμέσως μετά μια εύρωστη, μια κανονική επιχείρηση σε ένα κανονικό κόσμο. Προφανώς. Γι' αυτό και υπάρχει και μια σειρά άλλων πραγμάτων εκτός από την ελαστικοποίηση αυτή, την έξτρα που δίνεται στο κομμάτι του προσωπικού, ακριβώς για να στηρίξουμε και με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και πολλά άλλα που έχουμε πει για αναστολή πληρωμών και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Για παράδειγμα, ακόμα και για αυτή την περίοδο κατά την οποία το προσωπικό μιας επιχείρησης θα μπορεί να απασχολείται εκπεριτροπής μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό του προσωπικού κάθε επιχείρησης. Ακόμα και για αυτό το διάστημα θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου οι ασφαλιστικές εισφορές, όπως ακριβώς θα καταβάλλονταν αν δεν έκανε χρήση αυτού του μέτρου η επιχείρηση. Άρα, γιατί λοιπόν, η κατηγορία, ξέρετε, είναι ότι ετοιμάζεται τη νέα γενιά ανέργων και φτωχών. Έτσι το διαβάζετε αυτό το πράγμα. Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να φτάσουμε ποτέ σε μια εικόνα που θα προσομοιάζει σε οτιδήποτε που μπορεί να δικαιολογεί αυτή την κριτική, γι' αυτό κάνουμε τα πάντα. Για να μην χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Προφανώς ένα κομμάτι του βάρους θα το σηκώσουν και οι εργαζόμενοι, αλλά χωρίς να χάσουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το πρώτιστο. Θα το σηκώσουν και επιχειρηματίες, γιατί και στους επιχειρηματίες, πέραν της αναστολής πληρωμών και των διευκολύσεων, δεν είναι ότι δίνεται cash, δεν δίνεται δηλαδή κάποιο χρηματικό βοήθημα μέχρι στιγμής τουλάχιστον στις επιχειρήσεις. Προφανώς όλα αυτά είναι δυναμικά. Προφανώς η χρηματοδότηση με καλούς όρους είναι μέσα σε αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και προφανώς θα εξειδικευτούν το επόμενο διάστημα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένα πακέτο πραγμάτων που συνδυαστικά θα κάνουμε τα πάντα για να κατατείνουν στο να μην έχουμε απολύσεις και να μην έχουμε λουκέτα. Αυτός είναι ο στόχος. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να προτείνει κάτι άλλο εκτός από προτάσεις στυλ προγράμματος Θεσσαλονίκης, βέβαια, να τον ακούσουμε. Αλλά δεν είδα από το ΣΥΡΙΖΑ τίποτα στις ημέρες που κυβέρνησε που δεν είχαν τέτοιες κρίσεις που να επηρεάζει ή να προδιαθέτει ότι θα έκανε κάτι καλύτερο. Μάλιστα.
Κύριε Ρουμανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλά, τον γιατρό σε κάθε σπίτι στην Κεντρική Μακεδονία φέρνουν μέσω υπηρεσίας τηλεϊατρικής η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Αυτό ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στην οποία οι κύριοι Τζιτζικώστας και Νίτσας ανακοίνωσαν ότι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αφού το σκεπτικό είναι οι πολίτες να έχουν στην υπηρεσία τους ένα εργαλείο δωρεάν, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις έγκαιρα και αξιόπιστα από ένα δίκτυο γιατρών τεσσάρων ειδικοτήτων. Νέα υπηρεσία τηλεϊατρικής για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ιατρικά ζητήματα και λόγω της πανδημίας κορονοϊού είναι αναγκασμένοι να παραμένουν στο σπίτι τους, εγκαινίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και η ιδιωτική εταιρεία. Σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Νίτσας, παρουσίασαν τη νέα υπηρεσία, που αφορά σε όλους τους πολίτες, παρέχεται δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης ιατρικών ζητημάτων από το σπίτι μέσω βίντεο κλήσης. Φέρνουμε ουσιαστικά το γιατρό σε κάθε σπίτι για κάθε πολίτη, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να κάνει άσκοπες μετακινήσεις για να πάει να τον συναντήσει κάπου. Παρέχουμε δωρεάν το σύστημα τηλεϊατρικής, δίνουμε στους συμπολίτες μας ένα έξυπνο και σύγχρονο εργαλείο που είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση για να μπορούν να μείνουν στο σπίτι, να αποφύγουν μετακινήσεις και ταυτόχρονα να έχουν έναν πρώτο έλεγχο από γιατρούς που ανήκουν σε 4 ειδικότητες. Γενικής ιατρικής, παθολόγους, πνευμονολόγους και παιδιάτρους. Για εμάς, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, είναι η προστασία της ζωής. Βάζουμε πλάτη και σε αυτό τον τομέα της ενημέρωσης πλέον του κάθε πολίτη που θα θελήσει μέσω της εφαρμογής Dr. Button να έχει μία live επικοινωνία με τον γιατρό του προκειμένου να τον συμβουλευτεί. Υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη από τους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εγγράφονται στην πλατφόρμα για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους, τους πολίτες που θα θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Θα ήθελα όμως να διευκρινίσω ότι καμία, όσο η τεχνολογία και να έχει προχωρήσει, η άμεση επαφή του γιατρού με τον ασθενή δεν υποκαθίσταται. Γι' αυτό λοιπόν όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε. Από εκεί πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο γιατρός που θα βρίσκεται απέναντι να μην μπορεί πραγματικά, γιατί δεν θα έχει την κλινική εικόνα του ασθενούς, να μην μπορεί να δώσει μια ολοκληρωμένη άποψη όπως θα έδινε στην περίπτωση κατά την οποία ο ασθενής ήταν απέναντί του. Είναι μια προσπάθεια όλων την οποία πρέπει να κάνουμε. Εμείς σαν Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και μετά από παρένεση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έχουμε αναστείλει την λειτουργία των τακτικών ιατρίων μας, δηλαδή των χειρουργείων και των τακτικών επισκέψεων, και έχουμε δώσει όλο μας τον εαυτό στο να αγωνιζόμαστε σε αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό, εξετάζοντας έκτακτα και επίγοντα περιστατικά. Η υπηρεσία τηλεϊατρικής είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ αλλά και στα App Store και Play Store. Αυτό που τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι η έκκληση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για αίμα σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία που οι ανάγκες στα νοσοκομεία μας είναι μεγάλες. Καλησπέρα, ζω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μόσχη, από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Θέλω να ξεκινήσω με μια πρωτοβουλία σας για ενίσχυση των νοσοκομείων από δωρεές επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος. Είναι σωστό? Είναι σωστό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά αποφασίσαμε να συντονίσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, με φορείς οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι της αλληλεγγύης, της βοήθειας και πόσο μάλλον τώρα αυτές τις μέρες που η πόλη, η χώρα μας, η πατρίδα μας μαστίζονται από αυτό το πρόβλημα και επειδή είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν σε νοσοκομεία,
στις ΣΥΠΕΣ, στους διάφορους φορείς της πόλης που αντιμετωπίζουν κατάματα αυτό το πρόβλημα, αποφασίσαμε εμείς να συντονίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Ήδη ξεκινήσαμε από σήμερα και νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή πάει πολύ καλά. Παράλληλα, βέβαια, με όλες τις άλλες προσπάθειες που κάνουμε, τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, τη βοήθεια στο σπίτι που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτεταμένη, τα φροντιστήρια που μέσω του τηλεοπτικού σταθμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, του TV100, δίνονται εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Όλες αυτές είναι προσπάθειες που από τη μια πλευρά προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες, αλλά από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, υποστηρίζουν και την όποιες ανάγκες έχει ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης, όταν μένει στο σπίτι, δηλαδή όταν του λέμε μείνε στο σπίτι, κράτησε τον εαυτό σου μακριά από την επαφή με τους υπόλοιπους συνανθρώπους. Ακριβώς αυτό πρέπει να έχει όλα αυτά τα μέσα που θα μπορέσει να νιώθει ασφαλής μέσα στο σπίτι του. Να σας πάω και σε άλλα επιμέρους θέματα τα οποία απασχόλησαν την επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προκρίθηκε το σύστημα μονάζιγά στις λαϊκές αγορές. Είστε ικανοποιημένος πλέον από αυτή τη λύση που δόθηκε, γιατί ήσασταν μεταξύ αυτών που έλεγαν ότι πρέπει να κλείσουν οι λαϊκές, γιατί είναι βόμβα υγειονομική, έτσι όπως λειτουργούν. Το είχα πει, αν θυμάστε καλά, από τις εικόνες του πιο προηγούμενου Σαββάτου. Ναι. Στη μεγάλη λαϊκή της πόλης μας, στη λαϊκή της Βούλβερη, όπου πραγματικά ήταν ένα πανδαιμόνιο. Είναι μια λαϊκή πολύ μεγάλη. Από τη μια πλευρά υπάρχει μεγάλο συνωστισμός, υπάρχει πολύ μεγάλη αναλογία ατόμων τρίτης ηλικίας που επισκέφτεται τις λαϊκές. Και από την άλλη πλευρά, ξέρετε, υπάρχει όλη αυτή η μετακίνηση από την επαρχία προς το κέντρο της πόλης. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να αποφεύγουμε. Δηλαδή, να αποφεύγουμε αυτές τις μεγάλες μετακινήσεις. Αυτά τα είχα πει πριν υπάρχει η απαγόρευση στην κυκλοφορία. Ναι. Το επόμενο Σάββατο η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει λαϊκές και από την προηγούμενη Δευτέρα υπάρχουν πολύ αυστηροί περιορισμοί, ούτως ώστε να υπάρχει η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των μπάγκων, αν θέλετε, και μεταξύ των πελατών, των πολιτών που επισκέφτονται τις λαϊκές. Εγώ θεωρώ ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται είναι προς την πλευρά της ασφάλειας, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ό,τι έχει τον παραμικρό κίνδυνο και εκεί που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακριβώς αυτός ο κανόνας, όπως είναι σε ένα κλειστό χώρο, όπως είναι σε ένα σούπερ μάρκετ, καλό είναι να αποφεύγουμε την λειτουργία αυτή. Δεν είμαι κατά των λαϊκών, προς Θεού, αλλά σε αυτή την εποχή πρέπει να παίρνουμε κάθε μέτρο, κάθε προφύλαξη, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας την περίοδο αυτή όσον αφορά στους ελέγχους και στην επιβολή διοικητικών προστήμων για όσους παραβιάζουν τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, είναι ενεργός, βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο, γιατί είναι μια υπηρεσία όπως όλες οι υπόλοιπες στους δήμους και στο δημόσιο, υπάρχουν άδειες ειδικού σκοπού, περιορίζεται το προσωπικό, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Από τη δύναμη των 85 περίπου δημοτικών αστυνόμων που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την χορήγηση ακριβώς αυτών των ειδικών αδειών, των αδειών ειδικού σκοπού όπως είπατε, είναι 60 τα άτομα τα οποία είναι ενεργά αυτή τη στιγμή, που είναι μάχημα. Πλέον οι υπηρεσίες είναι 24-7, δηλαδή είναι 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο η Δημοτική Αστυνομία ήταν δίπλα στη βοήθεια στο σπίτι και από την έναρξη ακριβώς αυτών που είπατε και εσείς των απαγορεύσεων, βρίσκεται σε κομβικά σημεία της πόλης, κάνει συστάσεις ή κόβει και πρόστιμα. Το έχει κάνει με περιπολίες πεζές ή με περιπολίες στα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας ή τις μηχανές. Η Δημοτική Αστυνομία παράλληλα με τον καθαρά βοηθητικό ρόλο που παίζει με την προσφορά της στο συνάνθρωπό μας, ακριβώς παίζει και αυτό το ρόλο της περιφρούρησης αυτών των μέτρων που έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία και ασφάλεια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη
θα σας έλεγα αυτών που πλήττονται, αλλά νομίζω δεν υπάρχει επιχείρηση που δεν πλήττεται έτσι όπως εξελίσσεται η πανδημία. Μεταξύ αυτό είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι και ο δικός σας σταθμός με τις διαφημίσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Αν εξαιρέσουμε σούπερ μάρκετ και όσους εμπορεύονται ιατροφαρμακευτικό υλικό, συν κάποιες μεταφορικές, νομίζω όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια μεγάλη σύσκεψη με το Οικονομικό Επιτελείο του Δήμου Θεσσαλονίκης και καταλήξαμε σε κάποια μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο. Και έχει να κάνει ακριβώς με την ελάφρυση επιχειρήσεων αλλά και πολιτών οι οποίοι πλήττονται από όλη αυτή την πανδημία. Προφανώς θα υπάρχει η μη υποχρέωση καταβολής των ανταποδοτικών τελών για όλους αυτούς που έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους ή δεν έχουν τα έσοδα για αυτό το διάστημα Μαρτίου, Απριλίου. Ελπίζω να σταματήσει κάπου εκεί πέρα. Και επίσης θα υπάρχει και απαλλαγή των τελών τραπεζοκαθισμάτων για το τρίμηνο αυτό, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από το Μάρτιο και θα πάει περίπου μέχρι Απρίλιο-Μάιο. Όπως επίσης και με δυνατότητα καταβολής των τελών αυτών με περισσότερες δόσεις. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν σε πλήρη ανάλυση αύριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως πραγματικά σκεφτόμαστε ότι πρέπει ο Δήμος Θεσσαλονίκης όχι μόνο να μην επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες, τους επιχειρηματίες, αλλά από την άλλη πλευρά να μπορέσει να δώσει και όλα εκείνα τα κίνητρα, ούτως ώστε όταν με το καλό τελειώσει αυτή η πανδημία, αυτή η λέλαπα, να βρεθούμε όλοι σε μια αναπτυξιακή, δημιουργική ανάταση. Επιτέλους αυτή η άνοιξη, ξέρετε, που όλοι βλέπαμε να έρχεται στην πόλη μας, στη χώρα μας και με κάποιο τρόπο φρεναρίστηκε. Σταμάτησε βία, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς, ναι, όλο αυτό που βλέπαμε να έρχεται και με πολύ μεγάλη έτσι, προσμονή το είχαμε δουλέψει, το περιμέναμε. Να βοηθήσουμε ούτως ώστε να έρθει. Βέβαια δεν είναι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτός που θα βοηθήσει σε αυτό. Ξέρετε, περιμένουμε βοήθεια από το κράτος, περιμένουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι πρέπει να έχουμε ένα New Deal από την επόμενη μέρα, ούτως ώστε όλοι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο στο οποίο πρέπει να φτάσει η πόλη και η χώρα μας. Από τον τίτλο που βλέπουμε αφαιρώ λοιπόν το εξετάζεται και το ερωτηματικό, πάμε για ελάφρυση δημοτικών τελών. Όπως προείπατε, κάτι τελευταίο, κύριε Δημάρχε. Σε αυτό υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται και τροφεία και αυτά, ξέρετε, για μένα όλα αυτά είναι αυτονόητα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι εγώ θα ζητήσω τροφεία από τους παιδικούς σταθμούς, από τα γυμναστήρια. Όλα αυτά λίγο πολύ τα θεωρώ αυτονόητα. Βέβαια, καλό είναι να τα παριθμίσουμε κάποια στιγμή. Σωστά. Αλλά όλα αυτά τα οποία αφορούν αυτό το διάστημα, ενίκεια, μισθώματα που δίνουν επιχειρηματίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, προφανώς δεν θα έρθει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να ζητήσει χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο από επιχειρήσει, από πολίτες, όταν πλήττονται για αυτό το διάστημα. Ναι. Κάτι τελευταίο, να μην σας καθυστερήσω περισσότερο. Υπάρχουν καταγγελίες για μερίδες οι οποίες κατοικοεδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή και είναι απίθαρχες. Δεν συμβιβάζονται, δεν πειθαρχούν στα μέτρα. Μιλάω για πρόσφυγες και μετανάστες. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα, δηλαδή ίσως κάποιες φορές η συμπεριφορά μερικών είναι και ιδιαίτερα προκλητική όταν όλοι οι Θεσσαλονικείς και όλοι οι Βορειοελλαδίτες που μας βλέπουν αυτή την ώρα είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, κάποιοι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Μπορεί να συμμαζευτεί η κατάσταση. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, κύριε Μόσχη, ξέρετε ότι είμαι οπαδός της Εφταξίας. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να πειθαρχούμε απέναντι στους νόμους, απέναντι στους κανόνες τους οποίους έχουμε θεσπίσει εμείς ως Δήμος, το κράτος δικαίου που έχουμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τώρα που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όλοι πρέπει να πειθαρχούμε. Πιστεύω ότι όλοι εμείς, εγώ, η διοίκηση, η δημοτική αστυνομία, το κράτος, η ελληνική αστυνομία θα λάβει υπόψη της όλα αυτά και θα φροντίσει όποιος δεν θελήσει να πειθαρχήσει θα έχει τα αποτελέσματα, τις συνέπειες του νόμου. Άλλωστε
Κάτι το οποίο μπορώ να σας πω έτσι κλείνοντας είναι ότι σήμερα επισκέφτηκα το χώρο στον οποίο πολύ σύντομα θα λειτουργήσει αυτό το επιχειρησιακό κέντρο, το μεικτό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας και δημοτικής αστυνομίας. Είναι έτοιμο. Έχει όλη αυτή την υποδομή. Ξέρετε, άμα δεν είχαμε όλη αυτή την ταλαιπωρία αυτών των ημερών αυτής της περίοδου, θα είχαμε έτσι ένα λαμπρό εγγένειο του χώρου αυτού. Νομίζω θα ήταν ήδη σε λειτουργία τώρα. Ακριβώς, και θα είχαμε όλη την εικόνα του πόσο κοντά η δημοτική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία φροντίζουν για όλα αυτά τα προβλήματα. Θέσατε εσείς ένα από αυτά, είναι και πολλά άλλα, ότι έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας την ευταξία, την ασφάλεια, την πάταξη της όποιας παραβατικότητας στην πόλη μας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ασφάλεια, ούτως ώστε να έχουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να προσφέρει η πόλη μας. Κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο Δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Στην ημερήσια έκθεση για το νέο κορονοϊό κατέγραψε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τα ευρήματα από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου στη χώρα μας. Συνολικά και μέχρι χθες, 25 Μαρτίου, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 835 κρούσματα. Η ανησυχία των ειδικών ότι μικραίνει ο μέσος όρος της ηλικίας αυτών που έχουν προσβληθεί από τον ιό επιβεβαιώνεται. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν το 50% των νοσούντων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 40 έως 64 ετών, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 27,3% στην ηλικιακή ομάδα 18 με 39. Τα ευρήματα από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΗ και καταγραφεί μέχρι και τις 25 Μαρτίου κατέγραψε στην ημερήσια έκθεση για τον ιό ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 835 κρούσματα. Το 55,8% αφορά σε άνδρες και το 44,2% σε γυναίκες. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν το 50% των νοσούντων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 40 έως 64 ετών, ενώ αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό της τάξης του 27,3% στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 39 ετών, ενώ το 20,9% σε άνω των 65 ετών. Ένα 3,6% αφορά σε ηλικίες από 0 έως 17 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΗ έως και τις 25 Μαρτίου, συνεχίζουν να νοσηλεύονται 139 ασθενείς, εκ των οποίων οι 55 έχουν διασωληνωθεί. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της ημερήσιας έκθεσης για το νέο κορονοϊό, τα κρούσματα που νοσηλεύονται ανά ημέρα στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξάνονται προοδευτικά. Τις πρώτες μέρες του Μαρτίου οι διασωληνωμένοι ήταν ελάχιστοι, ενώ παρατηρούμε ραγδαία αύξηση σταδιακά από τις 17 Μαρτίου και έπειτα. Ενθαρρυντικό είναι πάντως ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2020 μέχρι και σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν εξετάσεις για το νέο κορονοϊό και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΗ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, έχουν συνολικά ελεγχθεί 10.495 κλινικά δείγματα, εκ των οποίων τα 745, δηλαδή μόλις το 7,1%, ήταν θετικά στον κορονοϊό. Θα συνομιλήσουμε με την Ελένη Δόσχορη. Είναι επιβάτηδα, μάλλον θα ήταν επιβάτηδα πτήσης από το Λονδίνο την Τρίτη για να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά τελικά έχουν μπει σε μια κατάσταση εξαιρετικά δυσάρεστη και είναι σαν να πρωταγωνιστούν στο Τέρμιλαν με τον Τόμ Χάνκς. Είναι ακόμα στο αεροδρόμιο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Κυρία Δόσχορη, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε ακόμα στο αεροδρόμιο, στο Στάνστεντ. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Πριν λίγο ήρθαν δύο άτομα από την πρεσβεία να μας καταγράψουν ακριβώς ποιοι είμαστε. Βγήκαμε γύρω στα 70 κάτι άτομα. Ναι. Και το μόνο που είχαν να μας προσφέρουν είναι για απόψε το βράδυ με δικά μας μεταφορικά έξοδα να πάμε στο Λονδίνο που ουσιαστικά αυτοί θα καλύπτανε το hotel, να μείνουμε μόνο για σήμερα. Και μετά να γίνει τι? Εννοείται πως δεν το δεχτήκαμε, έτσι, γιατί ναι. Άμα μείναμε σήμερα, αύριο θα ήμασταν άστεγοι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας από εμάς να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο άμα δεν πάμε στην Ελλάδα. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Εσείς πήγατε την Τρίτη το μεσημέρι στο αεροδρόμιο για να πετάξετε για Ελλάδα, έτσι? Ναι. Ναι. Η πτήση σας ήταν 6 και 10. 6 και 10 το απόγευμα. Ναι. Ναι. Ήταν προγραμματισμένη, δεν σας ειδοποίησε κανείς ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η πτήση, έτσι?
μας στείλανε προειδοποιητικό email 3 μέρες πριν ότι η πτήση θα γίνει μόνο για Έλληνες πολίτες. Ναι, και αλλά τελικά, σίγουρα ότι θα γίνει η πτήση. Ναι, ναι, ότι θα γίνει. Μέχρι, ναι. Μέχρι και την Τρίτη το πρωί η πτήση έλεγε ότι είναι προγραμματισμένη κανονικά. Και 3 ώρες πριν μας στείλανε ακυρωτικό email την ώρα που ήμασταν οι μισοί στο δρόμο και οι μισοί ήδη στο αεροδρόμιο και είχαμε παραδώσει τις βαλίτσες μας. Ναι. Και μας φωνάξαν από το μικρόφωνο και μας είπαν να πάρουμε τις βαλίτσες μας πίσω γιατί η πτήση δεν θα πραγματοποιηθεί. Ναι. Εν τω μεταξύ, σε εσάς τους 70 υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν περαστικοί από το Λονδίνο, φοιτητές, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, διάφοροι δηλαδή, οι οποίοι άλλος μπορεί να μην έχει που να μείνει, άλλος μπορεί να μην έχει να φάει, άλλος οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει. Οι περισσότεροι που δεν φεύγουν από εδώ είναι για, από οικονομική κατάσταση και λόγω ότι επειδή το πρωί της Τρίτης, επειδή ακυρώνονταν ήδη πάρα πολλές πτήσεις μέσα στη βδομάδα, πήρανε τηλέφωνο το Υπουργείο Εξωτερικών και όλοι τους διαβεβαιώνανε ότι η πτήση της Τρίτης θα γίνει κανονικά. Μάλιστα. Και έτσι παρατήθανε όλοι τα σπίτια τους και ήρθαν εδώ. Και είστε από την Τρίτη το μεσημέρι απόγευμα, σήμερα Πέμπτη βράδυ, παραπάνω δηλαδή από 48 ώρες, είστε στο αεροδρόμιο, στο Στάνστεντ. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι μαθαίνουν ότι είναι στο Heathrow. Ναι, υπάρχουν και έχω μιλήσει και με τα παιδιά στο Heathrow. Νομίζω είναι γύρω στους 15 εκεί πέρα, γιατί περισσότεροι εγκατέλειψαν. Ναι. Αλλά κάτι έγινε με την αεροπορική τους και ίσως τους βρει με ανταπόκριση από Άμστερνταμ. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο, δηλαδή τους συζητούσαν και για αυτούς ότι θα γίνει ακύρωση. Μάλιστα. Πάντως εσείς στην πρόταση να μετακινηθείτε από εκεί, να κοιμηθείτε κάπου σήμερα το βράδυ, επαναλαμβάνω, με δικά σας έξοδα, έτσι σας είπαν. Με δικά μας έξοδα, ναι. Τα μεταφορικά για να φτάσουμε μέχρι το Λονδίνο. Τα μεταφορικά για να φτάσετε μέχρι το Λονδίνο. Ναι, το ξενοδοχείο θα ήταν από την πρεσβεία. Ναι. Αλλά το θέμα μας είναι ότι δεν μας καλύπτει να μας κοιμήσουν κάπου ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα θα είμαστε άστεγοι. Ναι. Δεν σας διαβεβαιώνουν ότι... Δεν γινότανε να εγκαταλείψουμε το αεροδρόμιο. Δεν έχετε τη διαβεβαίωση ότι ακόμα και αν γίνει αυτό, αν λειτουργήσει αυτό το σενάριο, αύριο εσείς με κάποιο τρόπο θα πετάξετε για Ελλάδα. Δεν σας διαβεβαιώνει κανείς. Όχι. Μας διαβεβαιώσανε κιόλας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, ότι δεν ξέρουν καθόλου πότε θα γίνουν οι πτήσεις, μάλιστα. Δεν ξέρουν καθόλου ποιοι θα είναι μέσα σε αυτές τις πτήσεις, γιατί έχουν γίνει 2.000 αιτήσεις από την Αγγλία για επαναπατρισμού. Μάλιστα. Οπότε μας είπαν ότι δεν ξέρουν αν θα είμαστε εμείς αυτοί που μένουμε ήδη στο αεροδρόμιο ή θα είναι κάποιοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας ή να, οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα. Δεν ξέρουν ακόμα τη σειρά προτεραιότητας. Ούτε πόσο αεροπλάνα θα έρθουν, ούτε πόσο θα στείλουν πίσω. Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Σε πλήρη εναρμόνιση με τις γενικές επιταγές προστασίας από τον κορονοϊό λειτουργήσαν σήμερα οι λαϊκές αγορές μετά και την απόφαση που εξέδωσε η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η παραγωγή ήταν λιγότερη και τοποθέτησαν τους πάγκους τους στη μία πλευρά των οδών που εκτείνεται η κάθε λαϊκή. Ωστόσο, εύλογη ήταν η ανησυχία τους για τα προϊόντα που δεν θα διατεθούν λόγω μειωμένης αγοραστικής κίνησης. Αδιάθετες αυτές οι ποσότητες και να παραμείνουν στο χωράφι και συγκόλως να σας αφήσουν να χαλάσουν και να μην μπορέσουν να τις καταναλώσει ο κόσμος. Τον κίνδυνο να στοκάρουν προϊόντα βλέπουν οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές, καθώς η κίνηση είναι ήδη μειωμένη. Παρά το γεγονός ότι το νέο μέτρο και ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη σήμερα για πρώτη μέρα λειτουργήσε κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, ωστόσο οι παραγωγοί εκτιμούν ότι θα υπάρξει στόκ στα αγαθά που παράγουν και διακινούν λόγω του μικρού αγοραστικού ενδιαφέροντος. Σίγουρα πρέπει οι παραγωγοί να βγαίνουν, γιατί αλλιώς και θα στοκαριστεί προϊόν πίσω που θα αρχίσει να πετιέται, που δεν είναι για την ώρα. Το προϊόν πρέπει να το παίρνει ο κόσμος. Διαφορετικά δεν έχει νόημα, θα μείνουν χωρίς προϊόντα. Τώρα ακόμα είναι αρχή, για σκέψου μετά από ένα μήνα. Αν θα μείνουν τα προϊόντα αδιάθετα, θα πάνε σε κάποιο συνάδελφο για να τα καταναλώσει κάποιος κόσμος. Απλώς γίνεται μεγάλη ζημιά στην παραγωγή σε όλο τον κόσμο.
τους παραγωγούς στα χωράφια τους που δεν βγαίνουν ο κόσμος με τον περιορισμό των μέτρων αυτών. Ο κόσμος δεν βγαίνει. Εμείς με το ζόρι ερχόμαστε. Μισή πάκι. Και οι μισοί που έχουν εκδηλωθεί να έρθουν και αυτοί δεν έρχονται. Το σύστημα Μονάζιγα που έθεσε σε εφαρμογή με απόφασή της η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και η Αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου φαίνεται πως ικανοποίησε τόσο τους παραγωγούς και εμπόρους όσο και τους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Και από τις δύο πλευρές υπάρχει βούληση προκειμένου να τηρούνται απόλυτα όλα τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι πελάτες αλλά και οι ίδιοι οι παραγωγοί σήμερα στη λαϊκή αγορά της Κανάρης στη Θεσσαλονίκη ήταν εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, γάντια και μάσκες για την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας. Όσο πιο πολύ συνοστιζόμαστε, τόσο χειρότερα είναι. Πρέπει να έχουμε αποστάσεις για να μην συνοστίζει το κόσμος και να μην υπάρχουν προβλήματα υγείας. Τιμές θεωρώ ότι είναι σε πολύ συγκρατημένα επίπεδα, παρόλο το πρόβλημα που υπάρχει. Ο κόσμος που βγαίνει εξυπηρετείται άψογα στη λαϊκή. Οι αποστάσεις ασφαλείας τηρούνται κανονικά. Οι καταναλωτές βγαίνουν με γάντια να ψωνίσουν και περισσότερο από ό,τι θα δείτε είναι και με μάσκες. Μια απόσταση ασφαλείας βέβαια. Και καλό είναι να κυκλοφορούν και όλοι με μάσκες, με γάντια. Να σεβόμαστε και το διπλανό μας και τον εαυτό μας. Ο κόσμος που έρχεται στις λαϊκές να είναι και αυτός όπως πρέπει, όπως τα λένε. Για να φτάσουμε λίγο παραπέρα. Μην αρχίσουν και τα κλείσουν όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τις διατάξεις του μέτρου που τίθεται σε εφαρμογή στις λαϊκές αγορές, μέχρι και την 1η Απριλίου θα δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αυτοί που καταλαμβάνουν την πλευρά της οδού με μονή αρρύθμιση. Την επόμενη εβδομάδα στην ίδια λαϊκή αγορά θα δραστηριοποιούνται αυτοί που καταλαμβάνουν θέσεις στην πλευρά της οδού με ζυγή αρρύθμιση σε κάθε λαϊκή αγορά. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει προκαλέσει και την ικανοποίηση της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Συνομιλούμε στα επόμενα λεπτά με τον Νίκο Δούκα, τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ. Κύριε Δούκα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Μόσχη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και υγεία εύχομαι. Θα πούμε και κάτι ευχάριστο μαζί σας, γιατί είναι σε εξέλιξη η ψηφιακή αναμόρφωση του ΕΛΓΑ. Θα αλλάξει ο τρόπος εκτίμησης της ζημιάς και θα λιγοστέψουν οι γκρίνιες. Έτσι μαθαίνω, αλήθεια είναι? Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Προσπαθούμε με τον πρόεδρο του οργανισμού, τον Ανδρέα Τολικουρέζο, να κάνουμε μια συνολική αναμόρφωση του οργανισμού, ξεκινώντας από την ψηφιακή αναμόρφωσή του. Έχουμε ήδη συστήσει επιτροπή με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με εκπροσώπους φυσικά του ΕΛΓΑ, όπου εξετάζουν το νέο τρόπο που θα μπορούν να γίνονται εκτιμήσεις, αλλά και συνολικότερα τη λειτουργία του οργανισμού. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για εργαλεία που θα δώσουμε στους συνεργάτες μας, στους επιστήμονες γεωπόνους, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν στο χωράφι, ώστε να γίνεται πολύ πιο εύκολη η δουλειά τους, tablet, GIS συστήματα, ώστε να μπορούν να είναι εύκολη η πρόσβαση και το να βρουν το χωράφι. Άμεση καταγραφή κάποιων δεδομένων στο χωράφι και τα οποία θα καταγράφονται κατευθείαν στο ψηφιακό σύστημα του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα των αποτελεσμάτων του οργανισμού, θέλουμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων, έχοντας, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, περιορίζουμε σε πολλές περιπτώσεις τα λάθη, τη γραφειοκρατία. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στα αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Νομίζω, κύριε Δούκα, προοδευτικά πρέπει να εκλείψει αυτό το φαινόμενο. Ζημιές του 19 να πληρώνονται το 20, ζημιές του 17 το 19 και πάει λέγοντας. Έτσι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, κύριε Μπόσκη, αυτό φυσικά δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Προφανώς. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες τηρούνται, οι οποίες μας αναγκάζουν σε πολλές περιπτώσεις, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα μιας ζημιάς και να είμαστε απόλυτα δίκαιοι με τους αγρότες, στους οποίους στην πραγματικότητα, ξέρετε, ανήκει ο οργανισμός. Ο ΕΛΓΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος ανήκει στον Έλληνα παραγωγό. Από αυτόν χρηματοδοτείται. Από αυτόν χρηματοδοτείται, τα δικά του χρήματα διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε προς δικό του όφελος. Άρα λοιπόν θέλουμε τη συνειδητοποίηση πρώτα από τους Έλληνες παραγωγούς ότι πρόκειται για ένα δικό τους οργανισμό, άρα η εύρυθμη λειτουργία του και η σωστή λειτουργία του τον αφορά.
Mm-hmm. Να μην υπάρχει εντύπωση ότι είναι ένας κρατικός τροβανάς και οποιοδήποτε κατά το δοκούν μπορεί να παίρνει χρήματα και αποζημιώσεις. Mm-hmm. Και από εκεί και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής. Mm-hmm. Οι προκλήσεις της εποχής συμπεριλαμβάνουν και την κλιματική αλλαγή, έτσι. Γιατί τα φαινόμενα είναι πιο σφοδρά και οι ζημιές πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Και οι πιο τακτικές ίσως. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως την περσινή χρονιά. Ξέρετε ότι ζούσα μέχρι πρότινο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε ζήσει όλοι τις θεομηνίες της περσινής χρονιάς και στη Χαλκιδική και στην Ιμαθία και στην Πέλα, που δημιούργησαν πολύ σοβαρά ζητήματα. Προσπαθούμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε όλες αυτές τις καταστροφές και να αποδώσουμε στους καλλιεργητές αυτό που την αποζημίωση που τους αξίζει. Από την άλλη μεριά, τίποτα, ξέρετε, δεν είναι απεριόριστη η χρηματοδότηση που μπορούμε να παρέχουμε. Οπότε θέλουμε με βάση αυτές τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, από τη μία μεριά να βάλουμε σε τάξη τον οργανισμό ένα νοικοκυριό στην πραγματικότητα του οργανισμού, από την άλλη μεριά να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, τα ψηφιακά εργαλεία που μας δίνει, και η που μας δίνει σήμερα η τεχνολογία. Και ξέρετε, πέραν από την χρήση των tablets, των GIS κτλ., το επόμενο βήμα μας, αφού όλα αυτά εφαρμοστούν, ελπίζουμε πολύ σύντομα, θα πάμε και στην αεροφωτογράφηση, στα drones, θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλείο μας δίνει σήμερα η τεχνολογία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ταχύτητα, αξιοπιστία και δικαιοσύνη στις αποζημιώσεις των Ελλήνων παραγωγών. Είναι πάρα πολύ περιορισμένος, δυστυχώς, ο χρόνος. Θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Θα περιοριστώ σε δύο ζητήματα, όσο μπορούμε να τα απαντήσουμε πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα θέμα για ζημιές οι οποίες θα προκύψουν επειδή δεν θα υπάρχουν εργάτες για να δουλέψουν στα χωράφια. Με αυτές τις απαγορεύσεις, και τις διακρατικές και τις εσωτερικές, θα πέσουμε πάνω σε ένα σοβαρό ζήτημα. Φαντάζομαι το έχετε προϋπολογίσει στον ΕΛΓΑ αυτό, έτσι. Κοιτάξτε, τα ζητήματα που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη πανδημία είναι πραγματικά και είναι πράγματα που συζητιούνται και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Ο ΕΛΓΑ έχει έναν κανονισμό λειτουργίας. Με αυτόν τον κανονισμό αποζημιώνει. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός, ο κύριος Βορύδης, ο οποίος και χτες είχε μια σύσκεψη με τους αντίστοιχους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Ο ΕΛΓΑ, ως τώρα, και θέλω να το πω αυτό για την πανδημία, έχει λάβει ήδη κάποια μέτρα. Πρώτον, είναι η παράταση της ασφαλιστικής εισφοράς των αγροτών για 2 μήνες μέχρι τέλους Μαΐου. Και το δεύτερο είναι ότι στις ζημιές που γίνονται πλέον, έχει τη δυνατότητα ο παραγωγός να κάνει μια προστευμένη δήλωση ζημιάς, μια προσωρινή δήλωση ζημιάς, μιας και δεν υπάρχει πρόσβαση στους Δήμους και όλη αυτή τη διαδικασία που γινόταν πριν. Και όταν θα δοθεί η ευκαιρία, θα την ολοκληρώσει με την κανονική δήλωση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εξετάζουμε και άλλα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε σε αυτή την φάση για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους παραγωγούς. Είμαι σίγουρος ότι και ο Υπουργός συνεχώς ανακοινώνει διάφορα μέτρα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλοι σε αυτή την κρίση και να βγούμε από αυτή με τις λιγότερες απώλειες. Ναι. Υπάρχουν δημοσιεύματα, τώρα θα εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ως παραγωγού υποφαούς. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα ότι είναι θωράκιση η χρήση υποφαούς και για τον κορονοϊό. Τι λέτε? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν θα απαρνηθώ την ιδιότητά μου ως ιδρυτής της Υποφαές Ελλάς και ως σίγουρα παραγωγός υποφαούς ακόμα με τον αδελφό μου. Οι συνεργάτες μου όμως που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με αυτό το θέμα ήδη έχουν εξετάσει το συγκεκριμένο γεγονός. Φυσικά δεν μιλάμε για φάρμακο. Εννοείται. Μιλάμε για μια έρευνα που γίνεται από Κορεάτες επιστήμονες και από Κινέζους επιστήμονες που έχουν ανακαλύψει ότι τα προβιωτικά βακτήρια που περιέχονται στο υποφαές μπορούν να καταπνίγουν τη δραστηριότητα της πουρίνης, δηλαδή του ενζύμου που αποτελεί πηγή ενέργειας του κορονοϊού. Μάλιστα. Όμως το συζητάνε ως συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Οι συνεργάτες μου είναι ήδη σε επαφή με την Professor Γιούν που έχει κάνει αυτή την έρευνα. Και όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία θα τα ανακοινώνουμε. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν χρησιμοποιούμε συμπληρώματα διατροφής όπως είναι το υποφαές, είναι σίγουρο ότι ενισχύουμε το ανισοποιητικό μας σύστημα έχοντας όλες αυτές τις ιδιότητες που έχουν αυτές οι υπερτροφές ώστε να μπορούμε να έχουμε μικρότερη επίδραση από οποιαδήποτε ασθένεια. Φυσικά όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εύχομαι πολύ σύντομα να βρεθούν τα φάρμακα και τα εμβόλια για τη συγκεκριμένη ασθένεια, διότι πραγματικά τα πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ δυσάρεστο επίπεδο. Κύριε Ντούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σας εύχομαι.
Επίσης, κύριε Μόσχη, καλό βράδυ στους τηλεθεατές σας και θα ξαναευχηθώ υγεία. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Έτσι. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, γιατί ολοκληρώσαμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Γιώργος Φακής θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με αθλητικές ειδήσεις, η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και εμείς αύριο το βράδυ στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί.